Καλή σας μέρα. Καταρχήν, Καλημέρα, το πρώτο κύριε Ρέλη. σχόλιο που Καλημέρα, μπορεί Μιχάλη. να κάνει κανείς είναι ότι οι δηλώσεις καταδίκης για την υπόθεση Λιγνάδη ήρθαν με πολύ μεγάλη καθυστέρηση από την κυβέρνηση και φυσικά αυτές οι δηλώσεις καταδίκης δεν μπορούν ούτε να κρύψουν ούτε να παραγράψουν τις ευθύνες τις κυβερνητικές για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και όταν μιλάμε, και όταν μιλάει το ΚΚΕ για τις ευθύνες, κύριε Σκάλκο, δεν εννοεί μονάχα την διατήρηση του Δημήτρη του Λιγνάδη στη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, παρά τις φήμες, παρά τις καταγγελίες που είχαν γίνει το τελευταίο διάστημα, αλλά και για τις ευθύνες τις μεγάλες που έχουν και η σημερινή κυβέρνηση, αλλά και οι προηγούμενοι, για ένα πλαίσιο, για ένα υπόβαθρο πάνω στο οποίο φύονται τέτοια φαινόμενα. Και μιλάω βέβαια για την εργασιακή ζούγκλα, μιλάω για την ανασφάλεια στον χώρο του πολιτισμού, ζητήματα τα οποία πιέζουν ποικιλότροπα τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στο χώρο αυτό, ιδιαίτερα τα νέα κορίτσια, τους νέους ανθρώπους που ξεκινάνε. Εσείς λέτε ότι υπάρχει μια βεντάλια η οποία έχει βεβαίως, ανοίξει. Βεβαίως, βεβαίως. Εκτός λοιπόν από την ατομική διάσταση του ζητήματος, υπάρχει και η κοινωνική διάσταση, και αυτήν θα πρέπει να δούμε, καταδικάζοντας βεβαίως κάθε τέτοιο περιστατικό με τον πιο αμήλικτο τρόπο. Να δούμε δηλαδή πώς μπορούν, τι είναι αυτό μάλλον που οδηγεί ανθρώπους, γυναίκες, νέα κορίτσια, αγόρια, να έχουν το στόμα τους κλειστό και να μην τα καταγγέλουν. Ποιες είναι αυτές οι πιέσεις, οι οικονομικές και οι κοινωνικές. Και για σκεφτείτε, όταν χρειάστηκε η Σοφία Ιμπεκατόρου, μια διάσημη γυναίκα, Ολυμπιονίκης, ναι, χρειάστηκε τόσα χρόνια για να μιλήσει. Φανταστείτε τι γίνεται με τις υπόλοιπες γυναίκες, με τα υπόλοιπα κορίτσια. Αυτό θα πρέπει να δούμε. Δώστε μας ένα λεπτό. Ελάτε, κύριε Δελή. Είναι εξοργιστικό, κύριε Σκάλκο. Μια εβδομάδα μετά, η μισή Εύβοια και λίγα χιλιόμετρα έξω από το κέντρο της Αθήνας να υπάρχουν περιοχές που δεν έχουν ρεύμα. Κοιτάξτε, αυτό που θέλουμε να πούμε εμείς είναι ότι όσοι δείχνουν μονάχα τα δέντρα και τα κλαδιά ως τις αιτίες του κακού, θέλουν στην πραγματικότητα να κρύψουν το δάσος των ευθυνών τους. Και οι ευθύνες τους είναι πάρα πολύ μεγάλες για όλες τις κυβερνήσεις μιλώ, μάλιστα, που υπηρέτησαν την πολιτική της απελευθέρωσης της ενέργειας, που άφησε τον ΔΔΕ χωρίς προσωπικό, κατά 60% μειώθηκε, εργάζεται μόνο με εργολαβικούς, απλήρωτους, σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Και εν πάση περιπτώσει αυτό το κράτος, έχει κριθεί όχι μονάχα στο Χιονιά, αλλά και στις πλημμύρες και στην παθία και στην οικονομική κρίση. Είναι εχθρικό για τον λαό.